των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντού, των Εργαζομένων, των Τροφίμων του Ιδρύματος τούτου και των Ευεργετών αυτού, ενείς και Χρυσαυγής Σπυρίδωνος Φιλίππου, Μαρίας Χαραλάμπους Βασιλικής, Αναστασίου Θωμά Μαρίας, Νταϊάνας Δημητρίου Σταυρούλας Παναγιώτου, Παναγιώτου Θωμά Παναγιώτας Κωνσταντίνου, Μαρίας Πέτρου Μαρίας Τέτρων και Εγγόνων, Παναγιώτου Παναγιώτας, Ιωάννου και Πολυχρόνη, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, και πάντων ονεμνείς την πενευτή Αγία και Ιερά προθέση ζώντων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σαν χειροσύνη σου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπές, λακεδαιμονίας μονεμβασίας, επιδάβρου λιμυράσας οπού, διών έρους και βρεσθένης, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, ανακαινιστών ευεργετών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας Τάφτης, ενής και Κωνσταντίνας, Δημητρίου και Αναστασίας και Σταματικής, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους η μοναγώση, πάλετε και πεσχάτων. Πάντων ονεμνείς την περαιμπτή Αγία και ιερά προθέση και κοιμημένων, πατέρων, μητέρων, συζύγων, τέκνων, αδελφών, διδασκάλων και αναδόχων ημών, και των αηδήμων ευεργετών του Ιδρύματος τούτου, ενείς, και Στεφάνου Αγαθαγγέλου και Ιερονίμου των Ιερομονάχων, αδελφών και συλλητρουών ημών γενωμένων, Γεωργίου Ανδρέου Σαράντου Χαραλάμπου Σιρήνης, Παναγιώτου Κωνσταντίνου Μελπομένης, Γεωργίου Ζαφυρίνας Εκατερίνης, Νικήτα Μαρίας Εκατερίνης, Γεωργίου Μαρίκας, Κωνσταντίνας Μαρίνας, Χρυσούλας Γεωργίας Νικολάου Αγγελικής, Ηλία Δημητρίου Αναστασίας, Σταύρου Χαρηγλίας Νικολάου Εκατερίνης Ειρήνης και Ελένης και Ελένης, Δημητρίου Γεωργίας Αγελαΐας Παρασκευής Δημητρίου Σταύρου Αγγελικής, Κωνσταντίνου Σταύρου, Σπυρίδωνος Ευσταθίου Γεωργίου Νικολάου, Μελετίου Κωνσταντίνου Χάριτος, Αποστόλου Παναγιώτου, Εκατερίνης, Δήμητρας, Νικολάου, Ηλία, Γεωργίου, Χρήστου, Μιχαήλ, Γεωργίας, Μαρίας, Ηλίας, Ημίνας, Χρυσάνθης, Παναγιώτας, Εκατερίνης, Γεωργίου, Νικολάου, Νικολάου, Χρήστου, Αργυρός, Υποκράτους, Αγγελικής, Νικολάου, Πινελόπης, Μαρίας, Ελένης, Διεύος, Δημητρίου, Δημητρίου, Αναστασίου, Αλεξάνδρας, Αμαρίας Γεωργίου Κωνσταντίνου, Μυρσίνης Ελένης, Κωνσταντίνου Ελένης και Μαργαρίτας, και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτη, Κύριε,
καλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Λένε στον καθέναν από μας,
Η πίστη μας εις τον Θεόν μας εστήθησε και μας εστήθησε με μια ζωή γεμάτη αγώνα και προσπάθεια, ισόβια προσπάθεια, ισόβιο αγώνα. Νύχτα μέρα μια ήτανε η αγωνία μας, να είμαστε κοντά στο Χριστό, να μην φύγει εκείνος από την καρδιά μας και ήξευραν πότε φεύγει ο Θεός από την καρδιά μας, όταν εμείς τον περιφρονούμε, ασεβούμε και ποδοπατούμε τον νόμο του. Και ήταν όλο προσοχή και προσευχή, διότι χωρίς αυτά τα δύο όπλα δεν μπορεί να καταφέρει κανείς τίποτε στη ζωή του. Είναι ανάγκη να προσεύχομαι, αλλά και να προσευχόμεθα, διότι μόνο με τη δική μας προσοχή και την προσπάθεια δεν τελειώνεται ο άνθρωπος, δεν κατορθώνεται η αρετή. Ο εχθρός μας είναι πολύ δυνατότερος από μας, αλλά είναι πάρα πολύ αδύνατος μπροστά στον Θεό και στους Αγίους, οι οποίοι τον κατενίκησαν, και ο Θεός που είναι υπεράνω όλων, ορατών και αοράτων, εμψύχων και αψύχων. Οι Άγιοι μας στέκονται κοντά μας για να μας πούν: ο Παράδεισος δεν κερδίζεται ημών κοιμωμένων, αλλά χρειάζεται αγώνας, όπως κάθε ωραίο πράγμα. Όταν θέλουμε να το αποκτήσουμε και το έχουμε στόχον, δεν μπορεί να το περιμένουμε να έρθει στο σπίτι μας την ώρα που εμείς καθόμαστε στον καναπέ και παρακολουθούμε την τηλεόραση. Είναι ανάγκη να αγωνιστούμε, είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε, είναι ανάγκη να επικαλούμεθα την βοήθεια του Θεού και την συμπαράσταση των Αγίων για να ειδούμε άσπρη μέρα, όπως λέγει ο λαός, και για να ειδούμε τα όνειρά μας να πραγματοποιούνται. Ο Άγιος μας έδωσε τα νιάτα. Ποιος δεν τα θέλει τα νιάτα? Πάντα νιάτα, πάντα κάνει. Δεν ξαναγυρνούνε πάλι, λέει ο λαός μας γεμάτος παράπονο, όταν βλέπει τον γέροντα και όταν ξέρει ότι αυτός κάποτε ήταν σπριγινός, είχε πολύ δύναμη, ήταν όλα μπροστά του. Τα νιάτα είναι γεμάτα ελπίδα. Γι' αυτό πρέπει οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να επενδύουμε ελπίδες στα παιδιά. Ποτέ να μην τα περιφρονούμε. Κι αν κάποτε και η ζωή τους είναι παραβατική, ας τα κρίνουμε με επίοικια. Διότι μέσα στις πλεύες τους δεν τρέχει αίμα, αλλά λάβα, αλλά φωτιά. Και σε αυτή την ηλικία, ιδίως της εφηβείας, θέλουν το καλό. Είναι μάλιστα, λένε οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι, πιο ευαίσθητη η ψυχή του εφήβου για τα θρησκευτικά, για τα της αρετής, παρά η διάθεση στην οποία έχουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Και γι' αυτό ακριβώς τα έχουν όλα αυτά, επειδή αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς για να μπορέσουν να τους νικήσουν. Έδωσε ακόμη την επιστήμη του, τη χρησιμοποίησε την επιστήμη της ιατρικής, στην οποία επιστήμη έδωσε πολλές ώρες, πολλές ημέρες, πολλούς μήνες και χρόνια για να καταρτιστεί, διότι δεν είναι απλό πράγμα να είναι κανείς γιατρός, είναι πάντα μαθητής ο γιατρός, και να τον υπολογίζουμε, αδελφοί μου, διότι λέει και η Αγία Γραφή, και γάρ των ιατρών ο Θεός έκτισε. Δεν μπορεί να κλείσει τα βιβλία όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο ο γιατρός, αλλά πρέπει συνέχεια να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης, διότι στον 21ο αιώνα που έχει κατακτήσει τελειότητα και ύψη κορυφής πνευματικής η επιστήμη αυτή της ιατρικής, εάν έχει κλείσει τα βιβλία του από τότε που τελείωσε το πανεπιστήμιο, θα είναι στον 21ο αιώνα ο γιατρός της ασπιρίνης και της αντιμπρίνης που ήταν μπροστά από 50 χρόνια και θα είναι πολύ έξω από την πραγματικότητα, από την εποχή των αντιβιωτικών. Έδωσε την επιστήμη του όχι για να δοξαστεί εκείνος, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός. Όχι για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος και να γίνει πλούσιος, όπως πολλοί από όλους τους κλάδους της επιστήμης προτιμούν αυτήν την προσωπική τους καταξίωση. Αλλά έγινε επιστήμον για να δοξολογεί τον Θεό με την επιστήμη του, αλλά να εξυπηρετεί και τον συνάνθρωπό μας, διότι πράγματι η ιατρική επιστήμη δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι λειτουργήμα.
και σε μια εποχή δύσκολη τα έπαιξε όλα για όλα. Μίλησε για τον Χριστό, έζησε για τον Χριστό και ήταν έτοιμος να θυσιάσει και την πολύτιμη ζωή του, όπως και έγινε, αφού προηγουμένως υπέστη φρικτά μαρτύρια και πολλά, γι' αυτό ονομάζεται και Μεγαλομάρτης. Σήμερα όμως ήρθαμε εδώ ακόμη και για έναν άλλον λόγο, για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους εκείνους οι οποίοι, είτε από το υστερήμα τους, είτε από το περίσευμά τους, εβοήθησαν, ώστε και ο ναός αυτός να θεμελιωθεί και να ολοκληρωθεί και να αγιογραφηθεί, αλλά και το Ίδρυμα Κτηριακός να τελειώσει και να λειτουργεί 30 τώρα και ολόκληρα χρόνια με τη βοήθεια του Θεού, χωρίς δυσκολίες, χωρίς προβλήματα. Έχει προβλήματα στη λειτουργία του το Ίδρυμα, αλλά δεν είναι ανυπέρβλητα, διότι όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα, δεν προλαμβάνουν αυτοί που έχουν την πρώτη ευθύνη και πρέπει να ζουν με μια συνεχή φροντίδα για το Ίδρυμα, να είναι ανίστακτη η φροντίδα τους. Ο Θεός δίδει το μήνυμα σε κάποιον ή σε κάποιους, άνδρες ή γυναίκες, και τους λέει, πηγαίνετε εκεί, είτε στο Ίδρυμα είτε στη Μητρόπολη, και καταθέστε αυτό που έχετε οικονομήσει, διότι το Ίδρυμα κινδυνεύει ή το Ίδρυμα έχει ανάγκη. Και έτσι βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν για να βοηθήσουν στην καλή λειτουργία του Ιδρύματος, ότι το μήνυμα το πήραν από τον ίδιο τον Θεό. Μεσολάβησε ο Άγιος Παντελεήμων που τους πάντα σε λέει, και έτσι μέχρι τώρα δεν βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση, ούτε να απολύσουμε προσωπικό που εργάζεται, έστω και αν ζουν και αυτοί με αγωνία, γιατί βλέπουν τι γίνεται σε άλλες περιοχές και τι γίνεται και σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ούτε να ελαττώσουμε και να ψευτίσουμε τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε και να νοθεύσουμε την προσφορά προς τους ανθρώπους, τους εμπερίστατους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας και τους βλέπουμε σαν τους πατέρες μας, σαν τα αδέρφια μας, σαν τα παιδιά μας. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα θαύμα και θέλω ευκαίρως ακαίρως να το διαλαλώ, γιατί δείχνει ότι ο Θεός, γεμάτος αγάπη και φροντίδα, δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους που εργάζονται για τη δόξα Του και εργάζονται για τον Θεάνθρωπον και για τον άνθρωπον. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια θα τελειώσουμε το μνημόσυνο των ευεργετών του ναού και των ευεργετών του Ιδρύματος και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να τους κατατάξει μετά των εκλεκτών Του και να τους χαρίσει αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των θατών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια. Εμείς καταγράψαμε το όνομά τους στο βιβλίο που είναι η ιστορία του Ιδρύματος και προπάντων στην καρδιά μας. Παρακαλούμε και τον Θεό διά του Αγγέλου Του να καταγράψει στο βιβλίο της ζωής τα ονόματα όλων εκείνων οι οποίοι εστάθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες μας στην ίδρυση και στη λειτουργία και τούτου του Ιδρύματος που σήμερα γιορτάζει και των υπολείπων ιδρυμάτων της Μητροπόλεως μας. Ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου στους ομογενείς μας, οι οποίοι δεν μας άφησαν χωρίς τη βοήθειά τους και μάλιστα βοήθεια σημαντική και σε κρίσιμες στιγμές που πέρασε και περνάει το Ίδρυμά μας. Άλλοι στον Καναδά, άλλοι στην Αμερική, άλλοι κάτω στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και όπου υπάρχουν σπαρτιάτες και λάκωνες και γνωρίζουν τη λειτουργία των Ιδρυμάτων μας, στέρνουν κατά καιρούς των αγορών τους, που είναι για μας μια ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό και είναι μια ανάσα για εκείνους που έχουν την πρώτη ευθύνη, ώστε να μην αποκάμουμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς να τις υποβαθμίζουμε. Εύχομαι σε όλους σας όλα τα καλά του Θεού. Να ξέρετε και το υπογραμμίζω, ότι όταν δίνει κανείς, τότε μόνον έχει. Γι' αυτό είπε ένας σοφός, θέλεις να έχεις, δώσε. Εάν δεν δίδεις, θα στερηθείς και εκείνα τα οποία με κόπο και με αγώνα και αγωνία έχεις αποθηκεύσει στον παούλο σου ή σε κάποια τράπεζα.
Θέλεις χαρά να έχεις στην καρδιά σου, δώσε τη χαρά. Διότι βέβαιος είναι ότι χαίρεται μόνον εκείνος που κάνει τον άλλον να χαίρεται. Διαφορετικά έχουμε απέναντί μας έναν εγωιστή που έχει κέντρο του ενδιαφέροντός του μόνο τον εαυτόν του. Και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία ανθρώπων, ούτε να νιώθουμε ότι είμαστε μέλη της επιγής στρατευωμένης εκκλησίας, η οποία εκκλησία μας είναι, αδελφοί μου, μια οικογένεια. Μπορεί μέσα στην οικογένεια ένας να τρώει και να πίνει και να μεθά και ο άλλος να μένει νηστικός και να πονάει και να υποφέρει. Αδιανόητο αυτό. Έτσι κατ' επέκταση πρέπει να βλέπουμε και το ίδρυμα και κάθε φτωχόν που ζει στη γειτονιά μας, που ζει στη πατρίδα μας, που ζει στον τόπο που ζούμε κι εμείς. Δεν είναι ξένος, ούτε πολύ περισσότερο εχθρός μας, αλλά είναι αδελφός μας και έχουμε καθήκοντα και υποχρεώσεις και προς Αυτόν, όπως έχουμε καθήκοντα και υποχρεώσεις στον εαυτό μας. Λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες τον Θεόν σου. Στο πρόσωπο του κάθε απέναντί μας πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Θεάνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον εαυτό μας. Έτσι πρέπει να ζούμε. Αυτά να είναι τα μηνύματά μας. Αυτή να είναι η διδασκαλία μας. Και να μην περιορίζεται βέβαια η διδασκαλία μας στα λόγια, αλλά πρώτοι εμείς να δίδουμε το ευλογημένο παρόν. Επικαλούμε την χάρη του Κυρίου μας, την βοήθεια του Αγίου Παντελήμονος για όλους σας, για τον πολύ κόσμο που ήρθε το βράδυ στον Εσπερινό, για σας που ήρθατε σήμερα στη Θεία Λειτουργία, για τους εκπροσώπους των αρχών και εξουσιών που ευρίσκονται ανάμεσά μας και μας τονώνουν με την παρουσία τους. Να έχουν την ευλογία οι ομογενείς μας που ήρθαν στην πατρίδα και τους εύχομαι να περάσουν καλά τις διακοπές τους. Και για να μην δευτερολογήσω, λέγω ότι στις 21 του μηνός Αυγούστου θα κάνουμε την εκδήλωση για τους ομογενείς, με την διαφορά ότι όχι εδώ, στον αύριο χώρο του Ιδρύματος, που το κάνουμε αυτό επί 5 ολόκληρα χρόνια. Φέτος θα γίνει στο άλλο Ίδρυμα, των Μολάων, στον αύριο χώρο, γιατί παρεκάλεσαν και οι επιδαυρολιμηρίτες ομογενείς, να τους τιμήσουμε και εκείνους, και ήθελα να κάνω μια υποχώρηση, αν και εδώ ο χώρος διευκολύνει περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε για φέτος εκεί και του χρόνου θα επανέλθουμε εις τα ίδια. Και η προσευχή δική μου, θέλω και οι δικές σας να είναι ολόθερμες για την ανάπαυση των ευεργετών μας και για την εξίψους παρηγορία όλων εκείνων οι οποίοι είχαν κάποια σχέση συγγενειακή, είτε ξέματος, είτε εξαγχιστίας, είτε πνευματική συγγένεια με τους δωρητές. Γιατί κάνω αυτή την υπόμνηση? Πολλές φορές προβάλλουμε έναν άνθρωπο που έκανε μία δωρεά και πρέπει, αξίζει. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία η ελληνική, να είμεθα ευγνώμονες, και το διδάσκει η Εκκλησία μας σε κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι μερικοί από αυτούς τους δωρητές δεν θα ήταν δωρητές αν δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί αυτοί, αλλά είναι συγγενείς των δωρητών και τους υπέδειξαν τον τρόπο αξιοποιήσεως της περιουσίας και των χρημάτων τους. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα στρατηγό, ο οποίος πήρε το εφάπαξ και τότε ήταν πολλά τα χρήματα που έπαιρναν, περίπου 20 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είχε κάνει οικογένεια. Είχε όμως συγγενείς, μια δασκάλα που είχε και σύζυγο δάσκαλο και αγαπούσε τα παιδιά αυτού του ζεύγους σαν να ήταν παιδιά δικά τους. Και όταν λοιπόν πήρε το εφάπαξ, λέει στον γαμπρό του και στην αδελφή του, πείτε μου πώς να τα μοιράσω τα χρήματα στα παιδιά σας. Τι θέλουνε, τι αυτοκίνητο να τους πάρω, τι διαμέρισμα. Είμαι στη διάθεσή τους. Αυτά τα προορίζω για τα παιδιά. Και τότε αιωνία η μνήμη του Χαράλαμπου του Μέγκου, διότι περί αυτού πρόκειται, του δασκάλου, που του είπε, αδελφέ, τα παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, επιστήμονες είναι και μισθών έχουν και σπίτια έχουν. Και εμείς από το εφάπαξ το δικό μας τα βοηθήσαμε. Αν θέλεις να μας δώσεις χαρά,
πήγαινε στο άσυλο να νιάτω. Και τότε είμαστε στις πιο δύσκολες στιγμές της ανοικοδομήσεως και δώστα εκεί τα χρήματα. Και πράγματι έφερε τότε 3 εκατομμύρια και μας ξελάσπωσε κυριολεκτικά και εμείς εγγράψαμε και το όνομά του στη μαρμάρινη στήλη και έχουμε και τη φωτογραφία του μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Δεν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου ότι Ευεργέτης δεν ήταν μόνο ο στρατάκος, αυτό ήταν το επίθετο του στρατηγού που έδωσε τα χρήματα, αλλά και οι συγγενείς του που τον διευκόλυναν και του υπέδειξαν τον τρόπον. Γι' αυτό επεκαλέστηκε προηγουμένως την χάρη του Θεού και του Αγίου Παντελήμονος και για τους συγγενείς των Ευεργετών. Αδελφοί μου, ίσως σας εγκούρασα, αλλά η προσοχή σας με παρέσυρε να πω περισσότερα. Σας παρακαλώ και πάλι να ευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής των αηδήμων κτητόρων του ναού των Ευεργετών του Ιδρύματος. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός έπρεπε γίνει τη ζωή και φύραν παραδείσου. Έπροκαλώ την οδόντια της μετανοίας, το Απολλωνός προβατών εγωίτη, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως κοστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρόλων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί, Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμβές της μίας θεότητος, εσέβος υπνήσω με πόντες. Ο Άγιος είναι ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα. Φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρεσε μην η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Της γένος των ανθρώπων έβρατον την σωτηρία, δια σου έβριμε παράδεισον Θεοτόν και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Με
Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν το ίδιο και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κύριου δεηθώμε. Τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς σου και κυβέρνων δούλου σου, των ευεργετών του Ιδρύματος τούτου και των κτητόρων του Ιερού του του Ναού, ενείς και Στεφάνου Αγαθαγγέλου και Ιερονίμου των Ιερομονάχων, αδελφών και συλλητουργών ημών γενωμένων, Γεωργίου, Ανδρέου, Σαράντου, Καραλάμπου Σιρήνης, Παναγιώτου Κωνσταντίνου Μερπομένης, Γεωργίου Σαφυρίνας Εκατερίνης, Νικήτα Μαρίας Εκατερίνης Γεωργίου Μαρίκας, Κωνσταντίνας Μαρίκας, Χρυσούλας Γεωργίας, Νικολάου Αγγελικής Ηλία, Δημητρίου Αναστασίας, Σταύρου Χαρικλίας Νικολάου Εκατερίνης Ελένης Ελένης, Δημητρίου Γεωργίας Αρναΐας, Παρασκευής Δημητρίου Σταύρου, Αγγελικής Κωνσταντίνου Σταύρου, Σπυρίδωνος Ευσταθίου Γεωργίου Νικολάου, Μελετίου Κωνσταντίνου Χάριτος, Αποστόλου Παναγιώτου Ματίνας, Δήμητρας Νικολάου Ηλία Γεωργίου Χρήστου, Μιχαήλ Γεωργίας Μαρίας, Ηλίας Ημίνας Επισάκτος, Παναγιώτας Εκατερίνης Γεωργίου Νικολάου, Νικολάου Χρήστου Αργυρής, Υποκράτους Αγγελικής, Νικολάου Πινελόπης Μαρίας, Ελένης Διέγος, Δημητρίου Δημητρίου Αναστασίου Αλεξάνδρας Αμαλίας Γεωργίου, Κωνσταντίνου Μυρσίνης Ελένης, Κωνσταντίνου Ελένης και Μαργαρίτας. Και τα άξονα αυτά σε εντόπο φωτεινό, εντόπο χλωερό, εντόπο αναψύξιος, ένθελα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός. Παραμάρτημα το παραυτόν πραχθένεν λόγο, ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούτε έστειν άνθρωπος σου ζήσετε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ο Κύριος δεηθώμε. Όσης είναι η Ανάσταση στη ζωή και η Ανάπαυσης των αηδήμων κτητόρων και ευεργετών του Ιερού του του Ναού και των ευεργετών του Ιδρύματος τούτου, έτι δε και τον ερμακαρία τη λήξη, τελειοθέντων εν το Ιδρύματι τούτο, τροφίμων αυτού, εν Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάγκο σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό της ο ποιός σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιωματικού Παντελεήμονος, που και την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς εν ειρήνη και ομονία και αγάπη. Χρόνια πολλά σας ευχούμε και προηγημένα. Βοήθειά μας ο Άγιος Παντελεήμονος. Σας παρακαλώ όλοι να βρέχει λιγάκι έξω, αλλά δεν θα λιώσουμε γιατί δεν είμαστε από ζάχαρη, να πούμε και μέσα στο ίδρυμα, λιτανεύοντας την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος. Παρακολουθούντων την Ιερά Λιτανία ταύτη, υγεία σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φέτος δεν μπορούμε να κατέβουμε και στον υπόγειο χώρο, διότι όπως ξέρετε και εκεί είναι άλλο τόσο ίδρυμα. Όσο αριθμό έχουμε πάνω τροφίμων, έχουμε και κάτω. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε? Διότι γίνεται μία επέκταση. Μέχρι τώρα είχαμε 89 θέσεις, τώρα θα έχουμε 119. Προστίθενται κάτω θέσεις, εκεί που ήταν το εργαστήριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά τώρα τα μεταφέραμε στο κέντρο της αποθεραπείας. Είχε πολλούς χώρους και τώρα τους αξιοποιούμε. Και θα γίνει και ένα τούνελ που θα ενώνει τα δύο ιδρύματα, γιατί και τον ξενώνα που είχαμε άλλοτε για το ίδρυμα το προηγούμενο, το οποίο δεν λειτουργεί τώρα, έχει ανασταλεί η λειτουργία του, θα το παραχωρήσουμε εις το άσυλο Ανιάτων και έτσι θα έχουμε μία αύξηση των τροφίμων. Τώρα, πώς θα τα βολέψουμε, έχει ο Θεός. Οι παλαιότεροι που το έλεγαν έχει ο Θεός με την καρδιά τους, δεν αδικήθηκαν. Εμείς που βάζουμε το μυαλό μας πολλές φορές και κάνουμε τους λογαριασμούς, εμείς πέφτουμε έξω. Διότι πολλές φορές ο Θεός βλέπει τα σχέδια των ανθρώπων και γελάει. Εμείς τα σχέδια δεν τα υπογράφουμε. Τα βάζουμε να τα υπογράψει εκείνος. Και μέχρι τώρα δεν μας έχει διαψεύσει. Ευχηθείτε να τελειώσει το γρηγορότερο. Πιστεύω μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου το αργότερο θα είναι έτοιμα για να γεμίσουν και αυτά με τους πολλούς αναπήρους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και οι οποίοι δεν είναι λίγοι. Όχι μόνο τώρα πια στην περιοχή τη δική μας, αλλά μας φέρνουν και από άλλους τόπους. Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε, διότι στον κάθε εμπερίστατο αδελφόν, όπως είπα και στην Εκκλησία, πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Αρκεί να υπάρχει κρεβάτι. Και δεν κοιτάζουμε αν είναι μαύρος, αν είναι άσπρος, αν είναι χριστιανός ορθόδοξος ή δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς έχουμε καθήκον την αγάπη παντού και πάντα, χωρίς ιδιοτέλεια, να την δίδουμε στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Αυτά τα λίγα για να σας ενημερώσω γιατί δεν πήγαμε κάτω. Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία του Παναγίου Ελέησον και σώσον ημών.